Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της Αλεξανδρούπολης FC στη ΓΑΜΑ Εθνική έφτασε. Η ομάδα του Νίκου Σταμπασίδη πιο έτοιμη σε όλα τα ζητήματα σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή, όταν και συστάθηκε την τελευταία στιγμή μετά την μη συμμετοχή του Ορέστη για να λάβει μέρος στην κατηγορία, υποδέχεται τον Πανδραμαϊκό στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές. Αυτούς τους δύο μήνες κοπιάσανε με πολλή δουλειά μέσα στο γήπεδο. Επίσης θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο προπονητικό team για τη δουλειά που έχει κάνει και επίσης συγχαρητήρια στη διοίκηση. Η διοίκηση που από πέρσι έχει αυτό το δύσκολο έργο να φέρει την ομάδα εις πέρας. Πιστεύω ότι το ρόστερ της ομάδας εμπλουτίστηκε με πολύ καλές μεταγραφές. Ήδη μετράμε στις 10 μεταγραφές, συν άλλες 2 μεταγραφές που γίναν την τελευταία εβδομάδα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ο ποδοσφαιριστής Κωνσταντίνος Τηλιανός, τερματοφύλακας στη θέση, θα είναι ιδανικός στην ομάδα μας από την Ξάνθη στη σεζόν αυτή εδώ, όπως επίσης έχουμε απέρθει σε συμφωνία και με έναν άλλον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα ανακοινωθεί από εβδομάδα. Όλα τα παιδιά περιμέναμε αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είχαμε μια πολύ καλή προετοιμασία φέτος, γιατί ξεκίνησαν και όλα τα πράγματα πιο σωστά που ξεκινήσαμε και εμείς από την αρχή όλοι μαζί. Κάναμε αρκετά φιλικά για να δέσει και ομάδα, είχαμε αρκετά καινούργια παιδιά. Και έπρεπε αυτό να το καταφέρουμε, να δέσουμε όλοι μαζί. Νομίζω έχουμε αρκετή καλή χημεία. Και τώρα ο στόχος μας είναι ο Πανδραμαϊκός. Εντάξει, εγώ θέλω να πω καθαρά για τη δικιά μου την ομάδα, για τη δικιά μας την ομάδα, ότι εμείς πρέπει να βλέπουμε στην αρχή τον εαυτό μας και μετά με οποιονδήποτε αντίπαλο παίζουμε. Εγώ θεωρώ ότι αν είμαστε σοβαροί και όπως πρέπει μέσα στο παιχνίδι και όπως και ο καθένας αυτά που γνωρίζει, θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά φέτος. Είμαι πολύ χαρούμενος αυτό τον 1,5 μήνα που είμαι εδώ. Έχω έρθει ξανά στην πόλη μου και έχω βρει μια ομάδα οργανωμένη, μια ομάδα που δουλεύει σε πολύ καλά πρότυπα. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για την πρεμιέρα με τον Πανδραμαϊκό. Η ομάδα έχει δώσει αρκετά φιλικά. Πιστεύω ότι έχει βρει μια χημεία. Θεωρώ ότι η απόδοσή μας στα φιλικά αυτά ήταν αρκετά ικανοποιητική και πιστεύω πως θα ξεκινήσει με καλό τρόπο η φετινή χρονιά στο μάτς με τον Πανδραμαϊκό. Για ένα ποδοσφαιριστή είναι πολύ σημαντικό το γήπεδο να έχει τον κόσμο του να μας υποστηρίζει και να τον αισθανόμαστε δίπλα μας. Ελπίζω να πάρθουν σωστές αποφάσεις ως προς αυτό και να έρθει ξανά ο κόσμος γρήγορα στα γήπεδα και με αυτόν τον τρόπο να ενισχυθούμε κι εμείς μέσα στο να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό αγωνιστικά και οι ομάδες να μπορούν να κάνουν καλύτερα την οργάνωσή τους και το πλάνο τους. Εμείς σαν ποδοσφαιριστές θα δώσουμε το καλύτερό μας αυτό. Αυτή τη σοβαρή προσπάθεια που γίνεται από τη μεριά της διοίκησης εμείς θα προσπαθούμε αγωνιστικά να την ενισχύουμε και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να φέρουμε και τον κόσμο δίπλα μας και την πόλη όλη κοντά μας και να φτάσουμε σε ένα όμορφο ταξίδι για φέτος. Το παιχνίδι με την ομάδα της Δράμας όπως και όλα της κατηγορίας θα διεξαχθούν χωρίς θεατές της εξέδρας λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. Για το εν λόγω θέμα, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην Καβάλα έλαβε χώρα συνάντηση εκπροσώπων των 16 σωματείων του πρώτου ομίλου, οι οποίοι συμφώνησαν σε αιτήματα τα οποία και απέστειλαν στην ΕΠΟ. Στη σχετική τους ανακοίνωση αναφέρουν πως αν δεν υπάρξει κάποια ενημέρωση για την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα μετά το πέρας των 3 πρώτων αγωνιστικών, θα προχωρήσουν σε αποχή από το πρωτάθλημα. Όπως ξέρετε, λόγω COVID είναι κλειστός για το κοινό, η προσέλευση για το κοινό. Τη Δευτέρα έγινε μια συνάντηση με τους 16 προέδρους των ομάδων του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής στην Καβάλα και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Μία απόφαση η οποία πάρθηκε είναι ότι αν τις επόμενες 2 ή 3 αγωνιστικές οι αρμόδιοι δεν δώσουν το δικαίωμα στον κόσμο να μπει στο γήπεδο μέσα, θα σταματήσουμε το πρωτάθλημα, δεν θα κατεβεί καμιά ομάδα την επόμενη αγωνιστική. Επίσης συζητήθηκαν κάποια άλλα θέματα για τις κάρτες
και για, και για τον τρίτο διαιτητή που επιβαρύνουν τα έξοδα της ομάδος. Όλα αυτά θα διατυπωθούν στην ΕΠΟ και θα περιμένουμε τις απαντήσεις. Το πιο βασικό για μας είναι ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο, να μπορέσουμε να μας στηρίξει και ηθικά, αλλά να μας στηρίξει και οικονομικά, που όλες οι ομάδες έχουν την ανάγκη. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, εμείς σαν ομάδα κάνουμε κάποιες κινήσεις για τους φίλους της ομάδος. Από το επόμενο παιχνίδι που παίζουμε, το εντός έδρας με το Παραλίμνη, θα καλύπτουμε το παιχνίδι, η Δέλτα τηλεόραση θα καλύπτει ζωντανά το παιχνίδι, για να μπορεί ο κόσμος να δει το παιχνίδι.